Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε μια δοκιμή με το Mini 2 που πολύ καιρό ήθελα να κάνω. Βασικά θέλω να αλλάξω την τηλεκατεύθυνση και να τη βάλω στους 5 γίγα και να κάνουμε ένα range test. Στο σημείο εδώ που είμαστε, που είναι το κλασικό σημείο, ξέρουμε πόσο πάει με το OcuSync, δηλαδή στο Dual Band. Αλλά έτσι από περιέργεια θα ήθελα να δω πώς θα τα πάει και στους 5 γίγα. Οπότε έχουμε πιάσει εδώ πέρα όλα, 100% μπαταρία και πάμε μέσα, transmission, και εδώ πέρα που λέει frequency, το έχω dual band όπως πάντα δηλαδή, θα το πάμε τώρα στους 5,8 και έτσι θα είναι στους 5,8. Βλέπω έχει κάποιες παρεμβολές εδώ, αλλά για να δούμε τι απόσταση θα διανύσουμε με τους 5,8. Το αφήνω εδώ πέρα σε περίπτωση που έχουμε θέμα να το γυρίσω στο dual band. Βλέπω ότι δεν έχει δορυφόρους και μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. 9 δορυφόροι δεν είναι αρκετοί. Ωραία, έχουμε 12 δορυφόρους τώρα. Δεν με ικανοποιεί ιδιαίτερα αυτό. Τα βάζω όλα στο ότο για να μην έχουμε εδώ πέρα να ασχολούμαστε. Δεν με ικανοποιεί το 12, αλλά θα απογειωθούμε και ελπίζουμε, βλέπετε εδώ το μίνι, θα κάτσουμε λίγο εδώ και 12 δορυφόρους και πάμε να δούμε, είμαστε στους 5,8 γίγα, πολύ ωραία και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ο καιρός είναι χάλια ρε παιδιά, έχει πάρα πολύ σκόνη δηλαδή. Ωραία, 14, τώρα είμαι πολύ πιο καλά, νιώθω πολύ πιο σίγουρος. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε με τους 5,8 γίγα. Θα το πάω στα 50 μέτρα, 60 κάπου εκεί. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι θα κάνουμε στους 5,8 γίγα. Εδώ ξέρω ακριβώς τι και πώς γίνεται, το ξέρετε κι εσείς, κοιτάξτε θολούρα που έχει. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι πηγαίνει καλά. Βέβαια εντάξει, είμαστε σε 300 μέτρα, οπότε δεν έχει και ιδιαίτερη διαφορά. Να θυμίσω ότι ενδείκνυται να πετάμε στους 5 γίγα σε περιβάλλον πόλης λόγω των πολλών. Σταματάω λίγο εδώ να σας δείξω των πολλών παρεμβολών. Κοιτάξτε χάλι μαύρο. Και σήμερα είναι καλύτερα. Φανταστείτε πως ήταν το πρωί, ήταν χάλια, χάλια, χάλια. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις, σου κάθεται η σκόνη στο λαιμό. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. 500 μέτρα. Για να δούμε. Μέχρι στιγμής βλέπω ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Λέτε να είναι τόσο καλύτερο σε περιβάλλον πόλης, θα ανέβω και λίγο ύψος, που κακώς δεν το χρησιμοποιώ τόσο καιρό και παιδεύομαι. Για να δούμε. Λοιπόν, άπνοια πλήρης. Ένα χιλιόμετρο και φαίνεται να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Θα φτάσουμε μέχρι τη θάλασσα, αλλά από ό,τι βλέπω παιδιά πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Λέτε να έπρεπε να το κάναμε αυτό και επειδή δεν το είχαμε τεστάρει.
Ξαναλέω στους 5 γίγα. Το έχω αλλάξει από το μενού. Ύψος 80 μέτρα. Παιδιά, πηγαίνει, φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι όταν ήταν στο dual band. Ξέρω γιατί. Στα 2 χιλιόμετρα θα γυρίσω. Φτάσαμε τα 2 χιλιόμετρα και φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλύτερα και εδώ θα γυρίσω. Και φαίνεται, συγγνώμη για το μηχανάκι, μιας και φαίνεται, κοίτα εδώ σκόνη. Για να δούμε, α, εδώ έχει λίγο lag. Ναι. Έχει λίγο lag εδώ. Τώρα έφτιαξε, μάλιστα. Λοιπόν, λίγο lag εκεί, ίσως. Ίσως το Oculus Sync αυτό κάνει, αυτό κάνει σίγουρα, αλλά δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι κακό να πετάμε στους 5 γίγα σε περιβάλλον πόλης. Σίγουρα μέχρι τα 2 χιλιόμετρα είμαστε μια χαρά. Και με το Oculus Sync δηλαδή 2,5 χιλιόμετρα είχαμε πάει και το γυρνάγαμε, πήγαινε και παραπάνω, αλλά εντάξει. Τραγική κατάσταση. Κοίτα εδώ πως είναι. Μιλάμε για σκόνη, έτσι, όχι αστεία. Ερχόμαστε προς τα πίσω σιγά σιγά. Δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο για το να διαλέξουμε μπάντα. Σίγουρα τουλάχιστον πάει το ίδιο καλά, έτσι. Αλλά το να πηγαίνει καλύτερα από το Oculus Sync, δεν λέω για να το καρφώσουμε μόνο στο 2,4, μένει να το δούμε σε ένα άλλο βίντεο που θα κάνουμε ένα range test βάζοντας τη συχνότητα μόνο στους 2,4. Προς το παρόν γυρνάμε. Κατεβαίνουμε και λίγο ύψος. Και ερχόμαστε για την προσγείωση. Απρίλιος μήνας με βαράει ο ήλιος, παιδιά, και με καίει. Ας πω εδώ. Λοιπόν, ερχόμαστε όπως πάντα, κάνω το approach εδώ. Και δεν μπορώ, παιδιά, να το δω. Κοίτα εδώ κατάσταση. Κοίτα εδώ. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας έρθουμε να κάνουμε το approach εδώ τώρα. Δεν είναι και καλό να πετάμε με το σκόνη έτσι, γιατί η σκόνη μπαίνει μέσα στο gimbal. Το gimbal του, όλα τα gimbal είναι ευαίσθητα, αλλά του μείνει ένα τσακ παραπάνω λόγω του ότι είναι και πιο μικρό. Άρα και πιο ευαίσθητο έρχομαι για την προσγείωσή μας. Να το, το μήνυμα μας ξεπροβάλλει από το σκονισμένο τοπίο για να έρθουμε να κάνουμε την προσγείωσή μας και να σουμάρουμε
τα αποτελέσματα του range test που κάναμε σήμερα και κατεβαίνουμε. Πολύ ωραία. Εδώ. Κλείνω και το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, δεν πάει χειρότερα, τουλάχιστον δεν πάει χειρότερα. Πάει το ίδιο στους 5,8 και δηλαδή σε σύγκριση Ocusing 5,8 πάει τουλάχιστον, για πόλη μιλάμε, πάει τουλάχιστον το ίδιο. Θα κάνω ίδιο τεστ και σε περιοχή με χωράφια και τα λοιπά, να μην έχουμε τις παρεμβολές και αυτά. Αλλά για πόλη Ocusing και 5,8 στο σημείο που βρίσκομαι εδώ πέρα είναι τουλάχιστον το ίδιο. Πέραν από κάτι λαγκαρίσματα που μας έκανε εκεί πέρα, τα οποία μπορεί να ήταν τη στιγμή, δηλαδή μπορεί άλλη μέρα να μην μου τα κάνει. Πρέπει να επαναληφθεί το τεστ για να είμαστε σίγουροι. Οπότε τώρα μας μένει να κάνουμε και ένα τεστ με τους 2,4, να δούμε τι διαφορές έχει και εκεί, αν έχει διαφορές. Πάντως, με 5,8 για πόλη φαίνεται ότι είναι πάνω κάτω τα ίδια σε απόσταση των 2 χιλιόμετρων, δεν το πήγα όσο πήγαινε. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω, ερωτήσεις και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!